Όρος αυτό που έγινε ήταν πρόκληση για όλη την κοινωνία, και για την κυβέρνηση και για την κοινωνία. Ένας άνθρωπος, ένας απατεώνας, ο οποίος καταχράστηκε 250 εκατομμύρια μαζί με ένα συνεταίρο του, ο οποίος ξέρει και με ποιους άλλους από πίσω, που αρχίζουν και αποκαλύπτονται και αυτοί, γιατί φαίνεται τώρα ότι ο ανιψιός του Μητσοτάκη ήταν ο δικηγόρος που τους έστεινε τους offshore για να κουβαλάνε τα λεφτά στο εξωτερικό. Τότε που γινόταν η ιστορία. Ναι, αλλά ήταν και μάρτυρας κατηγορίας. Πολλές φορές θα μας πιάσουν με τη γύρα στην πλάτη, κάνεις το μάρτυρα κατηγορίας. Ξεκινάει μηνύσεις. Μπας και γλιτώσεις εσύ. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, έχει καταθέσει μηνύσεις χθες. Είστε συνήγορος υπεράσπισης του ανιψιού του Μητσοτάκη. Είστε συνήγορος υπεράσπισης του ανιψιού του Μητσοτάκη που έχει τους offshore. Ερώτηση κάνω, οι ερωτήσεις λογοκρίνονται. Οι ερωτήσεις λογοκρίνονται, κύριε Υπουργέ. Αυτό που έκανα λοιπόν ήταν πρόκληση για την κοινωνία και φάνηκε καθαρά ότι είχα δίκιο εκείνο το βράδυ που δημοσιοποίησα διότι τα στοιχεία δεν έφερε τον κύριο Δώρο. Φόρουσαν κάποιον άλλον και ανύπαρκους ασθενείς. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτά που γράφω μέσα ότι αυτή η ιστορία στήθηκε με αντάλλαγμα είναι πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε υπνική άπνοια σε ένα 39 χρονών με πλαστή μελέτη ύπνου. Πλαστή. Έτσι, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά. Πλαστή. Μελέτη ύπνου, με μια ανύπαρκτη σπυρομέτρηση που δεν την αναγνωρίζει ο Διευθυντής Κλινικής που την έχει υπογράψει, με μια αξιονική τομογραφία που είναι άλλου ασθενή, απλά με το ίδιο όνομα, ο οποίος είχε μπει για να χειρουργήσει τη φωλή του. Έτσι, και πήραν κάποια λαμόγια από εκεί μέσα το όνομα και τα φιλμ και έφτιαξαν τη γνωμάτευση γι' αυτό.